Και χωρίς φούστα να βγεις και με το βρακί δεν φαίνεται. Και με το βρακί να βγω πάλι να είμαι εννοείς, όχι δεν φαίνεται. Σήμερα θα σας δώσω εικόνα τι φοράω, γιατί η Ειρήνη αποφάσισε ότι αυτό είναι το πλάνο. Η τέχνη απαιτεί θυσίες, άρα θα έχουμε και θύματα. Τέλος λέει, όλα κομμένα μια χαρά είναι. Φοράω ένα φόρεμα τρανούλης. Είναι γιατί το γνωστό τσιλοπαρδάλος. Είναι κλέλια ανδράλη, έτσι είναι η φίλη μου η κλέλια. Ω, θα σηκωθώ. Διάβασέ με από πάνω μέχρι κάτω. Δεν διαβάζετε αυτό. Δεύτερη ανάγνωση θέλει. Αυτό θέλει ένα χρόνο. Κείμενα λογοτεχνίας. Μια πριγκιπισούλα είμαι, εξυπόλυτη πρίγκιψ. Να δω ποδαράκι. Δεν θα σας δείξω, Ειρήνη, έτσι δωρεάν. Κάποια στιγμή όταν όλα πάνε στραβά, θα τα δούμε. Πρωτομήση ημέρα, εσύ θα σας μιλάει σαν τον Κολοκοτρώνη. Σήκωσα το χέρι μου σαν τον Κολοκοτρώνη και κατηγόρησα όλους τους κακούς συγκατοίκους που είχατε μέχρι σήμερα. Κυρίως στα εξωτερικά, αλλά και στο εσωτερικό. Γιατί στο εσωτερικό πονάει. Όπου πάω η Ελλάδα με πληγώνει. Εσείς που συγκατοικήσατε με πεθερές, με γκόμενους, με φίλους, με τη μάνα σας. Πονάει. Αυτό θα συζητήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο με προσωπικές ιστορίες. Παρόλα αυτά, κράτησα τις περισσότερες με ανθρώπους αλλοδαπούς. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ, ούτε Τούρκοι. Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους και τα λοιπά. Γιουροσυγκάτοικοι, για την ακρίβεια. Τι βρωμιάριδες που είναι στο εξωτερικό, ρε μαλάκες. Μια Ελληνίδα μάνα λείπει από κάθε σπίτι εκεί έξω στις Ευρώπες. Καλά μην πω και Αμερικές που ζουν με μοκέτα χιλιοπατημένη από πνεύματα. Γι' αυτό ξεκίνησαν τα θρίλερ από την Αμερική, να ξέρεις. Ρε, αλλεργίες δεν παθαίνουν. Ποιος να πάθει αλλεργία, ρε Ειρήνη. Παθαίνουν στον Αμαζόνιο τίποτα τα ζώα. Περάσατε αυτά τα πάρα πολύ άσχημα σκηνικά και τα μοιραστήκατε μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ξεκινάω λοιπόν με την πρώτη ιστορία. Γιουροσυγκάτοικος Γερμανός, το Γερμανό μου το τσατίζει γίνεται Τούρκος, αλλά κυρίως ο Γερμανός βρωμάει ξυνήλα. Αυτό είναι δική μου. Αυτό είναι ο δικός μου τίτλος στη συγκεκριμένη ιστορία. Γκουρού μου καλησπέρα και υπέροχο επιτελείο. Σας είπε υπέροχο επιτελείο. Και πες ότι ποιοι έχουν έρθει, δεν είπες. Α! Δεν είπε! Να φάω σκατά στο στόμα μου. Στο σημερινό μας βίντεο είναι η συγκάτοικη ζωής που είχα, Ευαγγελία και Δημήτρης. Τα κολλητάρια, τα αδέρφια που μέναμε και στον ίδιο όροφο πέρα από τον ίδιο σπίτι τόσα χρόνια και σε τόσες διακοπές. Και φυσικά η χειρότερη συγκάτοικος που θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε άνθρωπος, η Ειρήνη Δασκάλη πίσω από την κάμερα. Η οποία τι αφήνει, σπόρους από μήλα, σπόρους goji berry, σπόρους δεν θα πω, τα πουλιά τα τρώνε αυτά και η Ειρήνη. Γκουρού μου καλησπέρα και υπέροχο επιτελείο. Προς ενός χρόνου λοιπόν κι εγώ ως φοιτητάκος, αποφάσισα να φύγω για τη συνέχιση των σπουδών μου στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία. Εσύ, εσύ. Τι κατοχή ήταν, θες. Una grande. Ρε, πολλοί Έλληνες πάνε Ιταλία. Είναι φθηνά τα δίδακτρα. Κυρίως Φέις Κορδά. Μποντζόρνο, γι' αυτό λέγεται έτσι εκπομπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, η έβριση σπιτιού ήταν, αν όχι το πιο δύσκολο, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα ενός φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό. Γιατί έτσι προσπαθεί να μας κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ευτυχώς αυτή τη χώρα ο Ρωμιός έχει φίλους, ο Ρωμιός έχει συγγενείς και τουλάχιστον μένουμε όλοι μαζί, γι' αυτό σκοτωνόμαστε το τέλος. Έχοντας πάθει 19 κρίσεις πανικού, ότι 7 μέρες πριν την αναχώρησή μου δεν είχα βρει ακόμη σπίτι, πέφτω όλο στοιχείως πάνω σε μια αγγελία στο Facebook για την ενοικίαση ενός σπιτιού ακριβώς ένα χιλιόμετρο με τα πόδια από το Πανεπιστήμιο της Νομικής, στο οποίο και θα πήγαινα. Να ξέρεις, στο εξωτερικό δεν αστείευονται. Έμενε 13 άτομα σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά. Έμεινε, σε περνάνε και από casting. Casting couch είναι, κύριο, που κάθεσαι έτσι όντως και λες τώρα θα μεγαλώσουν όντως. Πρέπει να πω ότι είμαι ο καλύτερος συγκάτοικος που θα μπορούσα να έχουν, ότι καθαρίζω, πλένω, μαγειρεύω, προσεύχομαι. Συνέντευξη, ενώ όλοι αυτοί είναι έτσι γκρέμλιν. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στον υπόκοσμο ή οποιαδήποτε σε εξεργασία παράνομη και κάθονται έτσι και σου λένε σίγουρα έχει τα προσόντα για να. Δεν τα έχω τα προσόντα, τι να σας πω. Από ένα σπιτικό ήρθαμε σε μένα και το Χριστό στην κουζίνα. Δεν μπορώ να τα αποκριθώ εδώ πέρα. Πού να ξέρα, γκουρού μου, ότι όχι ευκαιρία μου δεν ήταν, αλλά ο εφιάλτης μου. Έρχομαι σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη. Κατά τη συνομιλία μας μου αναφέρει πως το σπίτι είναι για 2 άτομα και κατά συνέπεια θα έχω και συγκάτοικο, πράγμα το οποίο το περίμενα και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν ένας. Φτάνω στην Ιταλία,
Φτάνω και στο σπίτι και μου λέει ότι συγκατοικός μου θα έρθει σε μία εβδομάδα. Ύστερα από δύο μέρες, γκουρού μου, έρχεται το πρώτο μήνυμα στο WhatsApp. I don't have a key yet for the flat, so maybe I'll set you somewhere in the city tomorrow evening. Looking forward. Δεν ήταν περίεργο, αλλά το WhatsApp ήταν περίεργο. Σου λέει, δεν ξέρω τι θα έρθει εδώ πέρα. Έρχεται, δίνω κλειδιά, τέρμα περίεργος, Γερμανός. Όχι πως σημαίνει κάτι, αλλά συμβαίνει. Ακριβώς αυτό πιστεύω κι εγώ. Κόντυψα να πάθω παραμορφώσεις από τη χλωρίνη, διότι όπου και να πήγαινα στο σπίτι, έρθει από δύο μπουκάλια γιατί συχαινόμουν. Το δωμάτιο του πλέον δεν είχε πάτωμα λόγω των άπλητων που ήταν διάχυτα στο πάτωμα. Επίσης το δωμάτιο είχε και τρία ποδήλατα. Εγώ δεν εμπιστεύω με άτομο που έχει τρία ποδήλατα, δεν εμπιστεύω με άτομο που έχει και ένα. Τα έχει κλέψει τα. Άμα δεν είσαι η Αμελή να παίζεις εκείνο το έργο, δεν καταλαβαίνω γιατί να έχεις ποδήλατο. Στο εξωτερικό δεν εμπιστεύω με. Δεν με νοιάζει, ρε Ειρήνη. Όσο δεν ξέρω εγώ να κάνω ποδήλατα, δεν ξέρω και οι υπόλοιποι. Βλέπω ανθρώπους να κάνουν, να καβαλάνε τη σέλα και νιώθω άχρηστη. Να μάθω ποδήλατο. Τέλειο vlog. Τέλειο. Έλα, αφεντικό, δεν θα έρθει εκπομπή ένα μήνα γιατί χτύπησα στο ποδήλατο. Δεν θα χρειαστεί να πας ξανά στη δουλειά. Δεν ξέρεις τι views θα γίνει να κάνουμε. Όταν μαγείρευε ήταν οριακά λες και έκανε κάποια θυσία, διότι τέτοια άσχημη μυρωδιά από φαγητό δεν έχω ξαναμυρίσει. Δεν έχετε κάτι με ειρήνη δασκάλου. 30 αυγά πρώτη μέρα που μπαίνει σπίτι, τα βράζει, βρωμοκοπάει το ψυγείο και μια εβδομάδα προμαλακή. Νομίζω συγκατοικώ με τον Κόγια. Κοταρίζει όλη μέρα και αυγό και τόνο. Επιπλέον, μία μέρα ήρθαν και οι γονείς του σπίτι, πράγμα το οποίο δεν ήξερα. Και ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού, αντίκρισα στο καθιστικό, το οποίο βρισκόταν δίπλα από την πόρτα, ένα Γερμανό ηλικίας 57 με 60, να κάθεται, λέει, με το βρακί, sleep, σαν το μαγιό του Μπόρατ, σταύρο πόδι και να βλέπει τηλεόραση. Δηλαδή τα γλυκοχάραζαν. Έτσι έβγαινε σαν την ανατολή του ηλιού και καθόταν σταυροπόδι στον καναπέ. Σε έναν άντρα ταιριάζει το σπίντο που έχω δει, στον Άλεξ Μάνο. Οι υπόλοιποι δεν δικαιούστε να φοράτε σπίντο. Τι να κάνω, λέει, και εγώ τον κοιτάω και με κοιτάει. Δεν ανταλλάζουμε ούτε μια κουβέντα, λέω ένα hello. Μετά από τα 5 πιο άβολα λεπτά της ζωής μου και μου γνέφει. Ξέρεις, οι Γερμανοί δεν έχουν ντροπή το κλανίδι, να ξέρεις. Είναι περίεργος λαός. Και τρώνε ομόκυμα. Η ντροπή δεν έχει. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δεν είσαστε Έλληνοι, είστε κατσβέλ. Και δεν ξέρετε ότι είναι ντροπή όποια ουσία εκρίνεις από τον οργανισμό σου. Μήτε σάλιο, μήτε φτάρνισμα, μήτε κλανίδι, μήτε ρέψιμο. Κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου μέχρι την επόμενη μέρα που δεν ήξερα ποιος ήταν. Δεν έχω κάτι χειρότερο από το να κλειδωθείς στο δωμάτιο από νωρίς, χωρίς να έχεις πάρει τα κατάλληλα εφόδια, νερό, φαγητό και τουαλέτα οριακά χημική. Έχω κλειδωθεί σε σπίτι φίλης μέσα στο δωμάτιο γιατί ήταν αυστηρή η γονή της από τις 10 η ώρα το βράδυ. Της λέω θέλω νερό, μου λέει αύριο. Της λέω θέλω να γατουρίσω, μου λέει αύριο. Της λέω τι αύριο, θέλω να καπνίσω, μου λέει αύριο. Ξέρετε αυτό το αύριο, πόσο το περίμενα να έρθει. Και περιττό να σου πω ότι για να βγω από το δωμάτιο κρυφά, άνοιξα την πόρτα 3 φορές μέχρι να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν ήταν εκεί. Μα λέξε αυτό, είναι πραγματικό θρίλερ να μην μπορείς να βγεις από ένα δωμάτιο που αν με ρωτάτε, από τα 20 μέχρι τα 24 μου, σε ένα δωμάτιο κλεισμένη ήμουν. Δηλαδή, όταν έπαθα COVID για 15 μέρες, δεν κατάλαβα διαφορά. Καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Δηλαδή, δεν είχε αλλάξει πραγματικά τίποτα. Άνοιξα, λέει, την πόρτα 3 φορές μέχρι να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν ήταν εκεί για να φύγω με σπριντ από την πόρτα, όπου από τη βιασύνη μου δεν πρόλαβα να ανοίξω και κοπάνισα το κεφάλι μου στην πόρτα. Πλας, ότι ποτέ δεν ψώνιζε τίποτα για το σπίτι, ενώ ήδη γίνεις. Το οποίο δεν με ένοιαζε και το οποίο βγάζει νόημα γιατί τους 8 μήνες που συγκατοικούσαμε τον είδα να κάνει μπάνιο 2-3 φορές max. Κατά τα άλλα, παιδιά, η εμπειρία του εξωτερικού ήταν απίστευτη και να πάτε, ενώ μας έπεισες τώρα με αυτό που είπες, και να μην το σκέφτεστε, λέει. Φυσικά και δεν θα σκεφτώ άμα θα βρω κάποιο γερμανάρα να μου διαλύσει τα όνειρα. Γκουρού μου, σε ευχαριστώ που διάβασες αυτή την οδύσσια που βίωσα. Έτσι λοιπόν κι εγώ ως μικρός Οδυσσέας θα περιμένω τη λαϊβάρα σου, έτσι για να γουστάρουμε. Παρεπιπτόντως σε αυτό το σημείο να πω ότι θα έχουμε live λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Περισσότερες πληροφορίες θα σας πω τις επόμενες μέρες. Πάντως παίζουν οι ημερομηνίες 20 Δεκεμβρίου και 21 Δεκεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο. Περιμένετε τα επόμενα βίντεο για να σας πούμε περαιτέρω. Μη πεις το όνομά μου, please. Λες και έχουμε πει ποτέ δεν μας βλέπει, φίλοι. Αυτή είναι νιου μάλλον. Μέναμε σε ένα σπίτι shared. Shared. Αγγλία που άνοικε στην εκκλησία. Σε ένα από τα δωμάτια νίκιαζε ένας πάτερ από την Κύπρο που έφερνε. Θα μου πείτε τι πιο σύνθε θα συμβεί. Ουρβαστάτε Τούρκοι τα λουγά. Θα ξεχάσω ένα φίλο μου που μου έλεγε ότι πάνω από το σπίτι του κάνανε ιερείς κάτι party. Αλήθεια. Στα οποία συμμετείχαν όλοι μεταξύ τους. Βγαίνανε με τα ράσα μετά, σαν γυργημένοι, 5 η ώρα το πρωί από την πολυκατοικία. Το είχαμε επισημάνει στο δέσποτα. Και μας έβγαζε τρελές. Εμένα λέει και μία άλλη κοπέλα ότι είχαμε σχέδιο για να τον διώξουμε. Σχέδιο να έχουνε. Μέχρι ένα βράδυ που χτύπησε η πόρτα μεσάνυχτα και από το παράθυρο βλέπουμε μια τύπισσα με γούνα και ένα μαυρούκο να ζητάνε ένα άκυρο όνομα. Ένα μαυρούκο και μια τύπισσα με γούνα, τι να θέλουν να μεταλάβουνε. Μπορεί να εξομολογηθούν. Άμα δεν εξομολογηθείς βράδυ με μια γούνα δεν λέει. Εμείς τους περάσαμε για τους Βέγκας. Κάνε με να ανέβω πιο ψηλά. Αλλά μέχρι που ακούσαμε τον πάτερ να κατεβαίνει κουτρουβαλώντας για να ανοίξει, καταλάβαμε. Όλα ξεκινάνε όταν αποφάσισα να πάω μετά από πολύ καιρό Αγγλία. Έτσι ρε παιδί μου, για να δω τη ζωή. Γιατί πάντα το ήθελα για να δουλέψω εκεί. Όπως ξέρεις, στην Αγγλία είναι πανάκριβα. Το ξέρω, δεν υπάρχει τροφή κάτω από 20 ευρώ, μόνο αν φας κονσέρβα. Γιατί έτσι μας διέλυσαν οικονομικά οι Άγγλοι. Brexit, Brexit, αλλά τα Five Guys 25 ευρώ το μπέργκερ, ρε π***ς, χωρίς πατάτες. Με χρέωσαν. Και εννοείται ότι πρέπει να μείνεις με συγκάτοικο αν δεν έχεις γκόμενο. Είχα γκόμενο βέβαια, αλλά παρόλα αυτά μοιραζόμασταν ένα σπίτι. Βρήκαμε ένα σπίτι με δύο συγκατοίκους και ήταν οκ, okay, μια χαρά κομπλέ. Και εγκόμενο και συγκάτοικο. Και εγκόμενο και συγκάτοικο πάει. Δεν έχεις που να απευθυνθείς. Είσαι χαμένος στην πόλη, κανονικά σαν τους δύο ξένους. Η κοπέλα, την οποία λέγανε Μαρτίνα Λουίζ Κάμερον Σινκλέρ. Δεν εμπιστεύομαι. Αυτόματα. Και άμα γυρνάει αυτή με το βρακί, τι κάνεις. Η Μαρίνα Λουίζ Κάμερον Σινκλέρ. Ό,τι μπορείς. Αρχικά μέχρι να τη φωνάξεις, το έχει βάλει το παντελόνι. Να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που μέναμε εκεί, η συγκεκριμένη τύψα δεν μπορούσε να πει το όνομά μου. Καλά μπορούσαν να πούν το δικό της και δεν μπορούσαν να πει το δικό σου που είναι μ***. Παρ' όλα αυτά, αυτή για κάποιο λόγο δεν το κατανοούσε και με φώναζε Μεζάλ. Μεζάλ, Μεζάλ. Η Μαρή Λουίζ Καρολάιν Σουίτ Σικλέρ. Ξεκινάει η ιστορία λοιπόν δωμάτιο-δωμάτιο, γιατί έτσι μπορείς να καταλάβεις ακριβώς με τι είχα να κάνω. Στην κουζίνα η τύψα της άρεσε πάρα πολύ να καίει το φαγητό της. Ευαγγελία, Μαρίνα Κουρτίνα Λουίζ Σικλέρ. Έχει κάψει αρακά η κοπέλα, δηλαδή δεν αστείευεται. Αν το φαγητό της δεν ήταν μαυρισμένο κυριολεκτικά, δεν το έτρωγε. Επίσης, είχε την απέσια συνήθεια να πλένει τα σερβίτσια και τα πιάτα και να τα βάζει εκεί για να στεγνώσουν, αλλά από κάτω το πλαστικό είχε πρασινίσει από τη μούχλα γιατί δεν το καθάριζε. Λοιπόν, όποιο άτομο στο στεγνοτήριο πιάτων δίπλα στον υπτήρα δεν καθαρίζει το πιατάκι που πέφτουν τα απόνερα, του εύχομαι κάτι κακό στη ζωή τους. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην κόλαση, κουβαλάει μικρόβια και κακή ψυχή. Γουρούνι μες στα σκατά. Έβαζε λέει τις πατάτες και τα κρεμμύδια μέσα στο ψυγείο, με αποτέλεσμα αυτά να χαλάνε πιο γρήγορα. Τα βασικά ρε Μαρίνα Σινκλέρ Λουίζ Κουζίνα. Ο φίλος μου πέταξε το ψυγείο από τη μυρωδιά. Μαγείρευε κάθε μέρα μπρόκολο και κέιλ σάλαντ, Ειρήνη, με αποτέλεσμα να βρωμάει όλο το διαμέρισμα. Κυριολεκτικά όμως, και αυτοί έκλαναν ελέητα γιατί μπρόκολο και κέιλ σάλαντ. Φέρνει έχει άλλο σάλαντ στο στομάχι και το άντερο. Κάθε μέρα λέει στους κοινούς μας χώρους έκλανε και μερικές φορές μπροστά μας. Μία μέρα άφησε να νομίζουμε επίτηδες ανοιχτό τον γκάζι, γιατί είχε νευριάσει μαζί μας που τις είπαμε πάρα πολλές φορές. Όταν μαγειρεύεις, ρε παιδί μου, αυτά που χρησιμοποιείς, μη τα καις. Γιατί βρωμοκοπάει το σπίτι και άφησε τον γκάζι ανοιχτό. Σου
λέει, θα του σκοτώσω σήμερα. Μια χαρά. Δεν είχε δει η Μαρτίνα Λουίζ Σινκλέρ Κουρτίνα. Είδε κάτι εντολή. Μια μέρα πριν πάει η δουλειά, είχε πάει τουαλέτα και μετά χτυπάει την πόρτα του δωματίου μας. Τις ανοίγουμε και μας λέει: συγγνώμη, παιδιά, έχεσα, βούλωσα την τουαλέτα. Αλλά δεν πρόλαβα να ανοίξω. Ενώ ο συγκάτοικος που τρώει μπέργκερ σε έχει προδώσει ποτέ έτσι, βούλωσε την τουαλέτα, έχει όλο το χρόνο να φάει τον μπέργκερ, να κάνει ό,τι είναι να κάνει τρεις μέρες αργότερα γιατί έχει μπουκώσει το έντερο, έχει στουμπώσει από τις όχι φυτικές ίνες που έφαγε, αλλά τις ανθυγιεινές ίνες. Πώς γίνεται να βουλώσει την τουαλέτα με ένα χέσιμο? Δεν έχει περάσει καλά, ζωή. Μια άλλη μέρα πάω να βγω από το δωμάτιο και τη βλέπω να τρέχει τουαλέτα σαν και ντέρις. Δεν έκλεισε καν την πόρτα και τη βλέπω να ξερνάει στο όρθιο. πες μου τώρα, μαλάκα, ποιος νορμάλ άνθρωπος ξερνάει όρθιος. Καθώς τελειώνει το ξερατό στα όρθια, γυρνάει και με βλέπει εμένα από το βάθος του σαλονιού και μου λέει, με λίγα ξερατά στη μούρη της, δεν είμαι έγκυος, ευτυχώς. Εγώ. Στο πανεπιστήμιο, βέβαια, που πήγαινε, περιττό να σου πω ότι σχεδόν όλα τα μαθήματα κοβότανε. Με αποτέλεσμα πάντα να έχει κακή διάθεση. Λες και φταίγαμε εμείς μες στο σπίτι, έχοντας passive aggressive mood πάνω μας. Επίσης, υπήρχε μια υποψία ότι είναι συνοδός. Ξέρεις, για άντρες. Το ψωμί της ξενιδιάς είναι πικρό, το νερό της θολό. Γινόταν, λέει, πολύ πονόστιχα και σχερά κάποιες νύχτες και έπρεπε να πάει πολύ μακριά για να πάρει, λέει, τον οποιοδήποτε. Και καλά που την περίμενε με το αμάξι. Αυτή η φήμη, βέβαια, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Περιττό να σου πω ότι από τότε όχι συγκάτοικο πλά αποφεύγω, αλλά όπως ο διάολος το λιβάνι. Γιατί από μια ηλικία και μετά θες το χώρο σου και το έχω καταλάβει. Εγώ το κατάλαβα από τα 20 μου. Αυτό, ότι θες το χώρο σου και το έχω καταλάβει. Αγαπημένη Χρυσίδα, σου έχω λαχταριστό σόρι. Sorry. Αγαπημένη Χρυσίδα, σου έχω λαχταριστό σόρι. Ρε μαλάκα! Αγαπημένη Χρυσίδα, σου έχω λαχταριστό story συγκατοίκησης. Όλα ξεκινάνε το 2018. Όπου γνωρίζω μέσω της γνωστής εφαρμογής γνωριμιών, παλικάρισαν τα κρύα τα νερά, με το οποίο εν τέλει συνευρέθηκα ερωτικά, αλλά η φάση δεν συνεχίστηκε. Τέλος. Αυτή ήταν η ιστορία. Καλή συνέχεια. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα με ένα άλλο βίντεο. Μετά από χρόνια, αποφασίζω να μετακομίσω Αθήνα και κάπως οι συγκυρίες τα έφεραν να συγκατοικήσω με τον εν λόγω αγόρι. Πώς γεγενάτο! Ποιες συγκυρίες! Έλα, ψάχνω σπίτι, εσύ, ναι, ωραία, ας συγκατοικήσουμε. Μόνο έτσι μπορώ να καταλάβω. Πόσο συγκατοικείς με άνθρωπο που έχετε συναναστραφεί ερωτικός. Πόσο cool πια, ρε παιδιά. Πόσο cool πια, ρε παιδιά. Στο Β' Παγκόσμιο είχανε το Woodstock, να πούμε. Έχουμε χαλάσει τις αξίες και τα ιδανικά μας στο τέλος. Ας το πούμε, λέει, Βρωμήλο, χάρη συντομίας. Ο Βρωμήλος, λοιπόν, είχε ένα σπίτι στο κέντρο, στο οποίο συγκατοικήσαμε ως φίλοι. Είχε κοπέλα, λέει. Και συγκατοικήσαμε για περίπου 6 μήνες. Πρώτον, είχε στήσει στην ντουλάπα του παράνομα φυτά με την προοπτική να τα πίνει όλο το χειμώνα. Ο άνθρωπος, μη δείτε προσωπικό καλλιεργητή, μη δείτε νέο αγρότη. Έφυγε λοιπόν σεζόν, άφησε τα φυτά του στο μπαλκόνι και αν τον κάρφωνε κάποιος γείτονας, θα έπρεπε να αποδείξει ότι είναι δικά μου. Την άφησε με τα φυτά, Ειρήνη. Εγώ προσωπικά θα τα είχα πάρει όλα όξω από το σπίτι. Θα έλεγα σε κάποιον, πάρτε τα, το παιδί. Τα άφησε, μου τα άφησε. Δεύτερον, λέει, έκαναν κάτι πειράματα με τη δικιά του, με την πίσω πόρτα. Δεν κρίνω. Πού ξέρει τι μαλάκα τι έκανε. Αλλά μου άφηνε συνέχεια τους μεδεζέδες του στην πανιέρα. Τι λέει, αδερφή. Δεν το πούλα, παιδί. Δεν το πούλα, Εγώ έλειπα συχνά και για μέρες από το σπίτι και με τη δικιά του το έκανα μου. Μπορτελάδικο. Τα παιδιά μας από εδώ περνάνε όλων για να πάνε στα σχολεία. Με αποτέλεσμα να γυρνάω και να τα καθαρίζω εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι αποφάσισα να σταματήσω και καταλήξαμε να είναι στα άπλυτα μέχρι και το τελευταίο μεταλλικό καλαμάκι, αφού περίμενα να τους το καθαρίζω εγώ. Μετά από 3 εβδομάδες γύρισα σπίτι και είδα όλα τα πιάτα, κατσαρόλες, ποτήρια κτλ. Που ήταν άπλυτα 3 εβδομάδες να μουλιάζουν σαν ένα μαύρο βούρκο στην πανιέρα. Ρε μαλάκες, να ρωτήσω πραγματικά. Δεν γίνεται να έχετε πρόβλημα με την πιο εύκολη δουλειά του πλανήτη. Δηλαδή, είχαν ξεφύγει από τον νεροχύτη και σου λέει: δεν θα τα πλύνω, θα τα βάλω και στην πανιέρα. Αυτό συνεχίστηκε για μια εβδομάδα, όπου εγώ έκανα μπάνιο έξω από την πανιέρα και τελικά τα έπλυνε επειδή τον απείλησε ότι θα τα σπάσω όλα. Τέταρτο, τελευταίο και καλύτερο, επειδή εγώ στο σπίτι μπήκα πολύ αργότερα, σαν χάπατο του έδινα λεφτά για ενίκιο και λογαριασμούς να τα πληρώνει. Ποτέ, παιδιά, τα λεφτά σας σε αλουνού χέρι, άτομο που αφήνει άπλυτα πιάτα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί
Στους λογαριασμούς! Όταν φύγαμε και οι δύο σεζόν, μου είπε ότι έχει μείνει απλήρωτο το ρεύμα, ενώ εγώ του έδινα κανονικά το μερίδιό μου. Γύρισα πρώτη από τη σεζόν σε ένα σπίτι με κομμένο ρεύμα, γιατί μου είχε φάει 400 ευρώ να πάρει κινητό και να πληρώσει τα μεταφορικά του για τη σεζόν. Μαλάκα, ήτανε πρόεδρος της τάξης και έφαγε το ταμείο. Με τα πολλά τα πλήρωσε ο πατέρας του, αλλά επειδή ούτε νοικείο είχε πληρώσει για μήνες, η ίσπυτο νοικοκυρά μας έδωσε διορία να φύγουμε από το σπίτι. Εγώ γενικά είχα φτάσει στα όρια μου, οπότε όντως έφυγα. Δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ πλέον, μένω σε νορμάλ συνθήκες με νορμάλ συγκατοίκους. Δήμος Γιαννιτσών εδώ, όπου ο Δήμος Γιαννιτσών ξέρουμε ότι υπάρχει σουράλη ιστορία. Τα πρώτα δύο έτη σχολής έμενα με μια κοπέλα που ήταν κούκου. Είχε θέμα με τα νεύρα της και με μένα την είχε ακούσει τελείως. Ποτέ δεν με άφηνε μόνη μου. Πήγαινα στο δωμάτιο και μετά από ένα λεπτό ερχόταν λέγοντας ήρθα να σου κάνω παρέα. Αν το πρωί έπινα καφέ με φίλη στο σπίτι και αυτή κοιμόταν, μόλις το έπαιρνε χαμπάρι έβγαινε από το δωμάτιο, διαολόστελνε την παρέα μου πηγαίνοντας στο μπάνιο και μετά έμπαινε στο σαλόνι ως μια άλλη εύθυμη κοπέλα και καθόταν μαζί μας. Το έκανα εγώ, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι λέω στον ύπνο μου. Έχω βρει πολλούς ανθρώπους έτσι. Της υπενθύμιζα ότι πριν από 5 λεπτά μας έβρισε και η απάντηση ήταν: εγώ πότε, δεν το θυμάμαι. Μάλλον το κεφάλι μου κοιμόταν ακόμη. Εγώ. Άλλη φορά μου ζήτησε να πάμε για ποτό. Εγώ αρνήθηκα και βγήκε μόνη της στο μπαλκόνι ενώ κλαυσιγελούσε φωνάζοντας. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Είναι σαν το τσιμπουλιουκλάκι. Γελάω! Δεν βλέπετε που γελάω! Φιλώ την καινούργια και το μικρούτσικο του ελληνικού YouTube. Εγώ είμαι ο μικρούτσικος. Αναγκαστικά. Λοιπόν, γκουρού. Ελπίζω να μην πάω σκορδά του χρόνου. Σε βλέπω με ογκαρέζο αγκαλιά. Την έχασε την καινούργια. Συμφωνώ 100% με την κυρία Γκαγκούτη. Η συγκατοίκηση ξεκίνησε σε μια επαρχιακή πόλη της Τσεχίας που έχω πάει για πρακτική Εράσμους. Βλέπετε ότι όλα τα κακά ξεκινάνε από την ξενιτιά! Όσοι άνθρωποι ζουν στην επαρχία στο εξωτερικό έχουν πεθάνει. Ναι, γνώμη είναι, μου. Έτσι. Σαν ένα φτωχό κορίτσι, έφαγα άκυρο από τις εστίες επειδή ήμουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σαν μια δυναμική γυναίκα που δεν διαχειρίζεται την απόρριψη, επέστρεψα και έμεινα παράνομα στο δωμάτιο ενός φίλου μου. Τα δωμάτια ήταν για 3 άτομα και οι συγκάτοικοι του δεν εμφανίστηκαν ποτέ, οπότε πήρα εγώ τη θέση. Μιλάμε για κοινό δωμάτιο, όχι ο καθένας το δικό του. Μεγαλύτερο εφιάλτη από το να έχω κοινό δωμάτιο με κάποιον άνθρωπο δεν υπάρχει στον κόσμο, γιατί διάβασα φρικτές ιστορίες. Κάποια στιγμή κάνει την εμφάνισή του ο Ιταλός, μάλλον ο συγκάτοικος του φίλου που έμενε, όπου με δέχτηκε μέσα στο δωμάτιο αρκεί να καθάριζα το χώρο. Ο τύπος είναι ακροδεξιός Μιλανέζος με κατοικίδιο μια κότα. Άψογο. Ό,τι καλύτερο διάβασα σε τίτλο. Έκανε podcast στα ιταλικά μέσα στο δωμάτιο για τον αναρχοκαπιταλισμό. Άψογο! Ανατρίχιασα μαλάκες μόνο από την περιγραφή. Ήθελα να είμαι μία ώρα σε αυτό το δωμάτιο, όχι παραπάνω. Για κάποιο λόγο, όταν μέναμε μόνοι, μου έλεγε τα κομμενικά του, επειδή κοιμόμασταν σε κουκέτα, εγώ κάτω, αυτός πάνω, με ξυπνούσε μέσα στη νύχτα για να μου πει πόσο ωραία στήθια έχουν οι κοπέλες στον όροφό μας. Αυτό που μερικές φορές οι άντρες. Λίγο όταν κάνουν παρέα με γυναίκα, νιώθουν ότι βγάλαμε και εμείς. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο σταματάει. Έκανε επίτηδες, λέει, ότι τραυματίζεται, τύπο ότι χτύπαγε σε γωνίες ή κόβονταν και μου έλεγε συνέχεια μετά συγγνώμη στα ψέματα. Το έκανα για να με κοιτάξεις. Είναι αυτοί οι Μιλανέζοι, Ιταλοί. Attention seeker. Yes, seeker, seeker. Τελευταία μέρα μου στο δωμάτιο μου ζήτησε να βγάλουμε μαζί φωτογραφία και ας γνώριζε ότι δεν τον συμπαθούσα, ώστε να φτιάξει ένα άλμπουμ με γκόμενες που είχε για να το δείχνει στα εγγόνια του. Άψογο. Χωρίς να την είχε γκόμενα. Ναι, αλλά και ούτε γκόνια. Το ποτήρι που έπινε νερό, αναβράζουσα βιταμίνη, κρασί και μπύρα, το ξέπλαινε ανά 2 εβδομάδες. Οι άνθρωποι στο εξωτερικό θα πάθουν σκορβούτο. Ένα όμορφο πρωινό βρήκα ένα δόντι του στο γραφείο μου με σημείωμα ότι δεν θέλει να το χάσει και να το πάει στον οδοντίατρο. Μου έχει στείλει και φωτογραφία. Άψογος! Και εδώ έχω το ραβασάκι με το δόντι πάνω που γράφει pay, pay, attention, not to touch or move this. Παρακαλώ, κρατήστε το δόντι μου. Την πέρασε για tooth fairy. Ωραίο το δόντι του Ιταλού, το οποίο κατακίτρινο από ό,τι είδα και δεν έπρεπε να τα αφήσει άσπρο φύλλο. Έκανε το contrast. Αυτό ήταν, αγαπημένοι μου φίλοι, το σημερινό μας βίντεο. Δευτεριάτικο, αλλά έχουμε και πεμπτιάτικο. Ναι. Αυτό είναι πεμπτιάτικο, για την Πέμπτη. Τι λες, ρε μαλάκα. Αύριο είναι Δευτέρα. Λοιπόν, είναι σήμερα Πέμπτη. Καλή Πέμπτη, να έχουμε. Τη Δευτέρα ερχόμαστε με ένα άλλο βίντεο. Ποιος ξέρει.